δεν το έσπασε, το συνέθλιψε. Το συνέθλιψε. Τι ακριβώς έγινε. Περίοδος Μαρτίου-Οκτωβρίου, έτσι. Είναι, όταν είναι στο πικ του η τουριστική περίοδος. Ναι, το τι ακριβώς συνέβη στην Κεφαλονιά και πώς σπάσατε όλα τα ρεκόρ, κύριε Σπάθη. Θα μας πει ο κύριος Σταύρος Σπάθης, είναι πρόεδρος Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Καλημέρα από την Αθήνα. Η Κεφαλονιά έκανε το απόλυτο ρεκόρ φέτος το καλοκαίρι, τουλάχιστον εντός Ελλάδος, στις αφίξεις. Σπάσατε και το ρεκόρ του 19, λέγαμε. Πώς ακριβώς το πετύχατε αυτό? Ήταν μια συλλογική δουλειά που έγινε και από την Τουριστική Επιτροπή των τριών δήμων και ειδικά του Δήμου Αργοστολίου εδώ, σε συνεργασία με τους φορείς, με το Επιμελητήριο, με τους tour operator, με τα ταξιδιωτικά γραφεία. Άρα λοιπόν είδαμε όλο αυτόν τον αγώνα που έγινε τα τελευταία τρία χρόνια να επιβραβεύεται. Και με συγχωρείτε, κύριε Σπάθη, απλώς βλέπουμε εμείς τώρα και τα αναλυτικά στοιχεία να μην είναι τα στοιχεία, να πούμε, τα επίσημα στοιχεία που δίνει η Fraport για τις αφίξεις στα περιφερειακά αεροδρόμια, πρωταθλήτρια και Κεφαλονιά. Ναι, σας ακούμε. Και να πούμε ότι φέτος ήταν η χρονιά που ξεκίνησε η τουριστική σεζόν από Μάρτιο, ενώ άλλες χρονιές ξεκίναγε από 1η Μαΐου. Φέτος ξεκίνησε πρώτα από αρχές Μαρτίου και τέλειωσε με τέλος Οκτώβρη. Ενώ άλλες χρονιές, όπως είπα προηγουμένως, ξεκίναγε 1η Μάη και τέλειωνε τέλος Σεπτέμβρη. Κύριε Σπάθη, η τουριστική προβολή, η τουριστική προβολή που κάνετε στο εξωτερικό, οι συνεργασίες των θεσμών, των τοπικών θεσμών στην Κεφαλονιά, είναι αυτοί που κάνανε τόσο μεγάλη την αύξηση των τουρισμών ή προσφέρετε κάτι διαφορετικό από τις άλλες περιοχές που ενδεχομένως δεν ξέρουν οι άλλοι? Όλα παίζουν, όλα έχουν παίξει ρόλο. Σίγουρα έχει παίξει, όπως είπα και στην αρχή, η πολύ καλή δουλειά που έγινε από την Τουριστική Επιτροπή και των τριών δήμων και ειδικά του Δήμου Αργοστολίου, που ήταν και ο Μητροπολιτικός Δήμος εδώ στην Κεφαλονιά. Συν το ότι η Κεφαλονιά συνδυάζει βουνό και θάλασσα, είναι ένα νησί το οποίο είναι καταπράσινο, έχει πάρα πολλές παραλίες. Οι επισκέπτες, είναι ένα μεγάλο νησί και οι επισκέπτες μπορούν να το γυρίσουν και να ευχαριστηθούν τις ομορφιές της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Άρα λοιπόν η Κεφαλονιά για πολλούς λόγους πήγε και είχε αυτή την αύξηση που είχε. Κύριε Σπαθή, τα μηνύματα... Εδώ να πούμε ότι και στο κομμάτι της κουραζιέρας η Κεφαλονιά είχε μεγάλη αύξηση. Αν φανταστούμε ότι το 2019 που ήταν η καλύτερη σεζόν στο κομμάτι της κουραζιέρας είχαμε γύρω στα 120 κουρασγυρόπια και φέτος είχαμε γύρω στα 270. Άρα λοιπόν και εκεί είχαμε μια πάρα πολύ καλή πρωτιά. Τα μηνύματα που έχετε για το επόμενο καλοκαίρι είναι εξίσου καλά. Αισιοδοξείτε ότι θα παραμείνετε σε επίσης υψηλά επίπεδα σε ό,τι αφορά τις αφίξεις? Κοιτάξτε, έτσι δείχνουν τα πράγματα και σε επαφές που έχουμε εμείς σαν επιμελητήριο και εγώ σαν πρόεδρος του επιμελητήριου με τους tour operators και τις τουριστικές επιτροπές των τριών δήμων δείχνουν ότι και του χρόνου θα είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν, τουριστική σεζόν. Κύριε Σπαθή, να σας ευχαριστήσουμε την καλημέρα μας στην Κεφαλονιά από την Αθήνα. Ευχόμαστε τα ίδια και καλύτερα για το καλοκαίρι του 2023. Και να πάμε σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο νησί,